Με επίδικο την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση και την κεντροαριστερά, κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Κομουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να είναι το ισχυρό αντίβαρο στη Νέα Δημοκρατία, ενισχύοντας την επόμενη κάλπη το εκλογικό του αποτύπωμα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της νέας εκλογικής μάχης επιχειρεί ανασύνταξη των δυνάμεων του κόμματός του μετά το σοκ της βαριάς ήττας. Να δώσουμε και μια υπόσχεση ότι θα δώσουμε μαζί τη νέα αυτή μάχη, όρθι. Με στόχο, επαναλαμβάνω, το μεγάλη εικόνα να μην έχουμε μια παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση. Αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία και για τη χώρα. Αλλά και να παραμείνει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικός κορμός και εκφραστής των λαϊκών αγώνων και διεκδικήσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έπαιξε στον ρόλο της. Γι' αυτό χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση. Προγραμματική, έτοιμη να συγκρουστεί με όλα τα συμφέροντα. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλα τα εχέγγυα αυτή η παράταξη να αναγεννηθεί. Και θα αναγεννηθεί και γι' αυτό δεσμεύομαι σε όλους τους πολίτες που μας πίστεψαν από την αρχή και καλό και όσους δεν μας πίστεψαν στην πρώτη κάλπη, τη δεύτερη να έρθουν κοντά μας. Με τριοπάθεια και θετικό λόγο, χωρίς τοξικότητα και λαϊκισμό, με παράλληλη ανάδειξη του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα ακολουθήσει Χαριλάου Τρικούπη με στόχο την επιστροφή των παραδοσιακών ψηφοφόρων στο κόμμα. Το ΣΥΡΙΖΑ και ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, αλλά και ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι σαφές ότι αποδοκιμάστηκε σε αυτές τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ ως σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση θα συνεχίσει το ρόλο αυτό έτσι ώστε να είναι πραγματικό αντίβαρο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε σε καμία περίπτωση τη στρατηγική που ακολουθήσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Στάθη, κύριε Καμπουράκη. Και γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε συγγνώμη πρώτα απ' όλα από τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου που περίμεναν περισσότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα ξεπερνούμε το σοκ, γιατί ήταν ένα σοκ το εκλογικό αποτέλεσμα. Σηκώνουμε κεφάλι. Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να προσελκύσει με νέα ρητορική και ύφος όσους σκέφτονται τι να ψηφίσουν στις 25 Ιουνίου. Ο στόχος ο δικός μας είναι καθαρός. Να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ο κυριάρχος υπερασπιστής της δημοκρατικής παράταξης, της προοδευτικής παράταξης στη χώρα. Να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, η οποία καταρρίφθηκε, αν θέλετε, από τον ελληνικό λαό στις περασμένες εκλογές. Απευθύνουμε διπλό κάλεσμα σε όσους ψηφοφόρους οι οποίοι ανήκαν παραδοσιακά σε εμάς, ψήφισαν το Μητσοτάκη φοβούμενοι από τη μία τον Τσίπρα, και αφετέρου όσους έχουν, ας επιτρέψουν την έκφραση, έχουν παρασυρθεί όλα αυτά τα χρόνια, πηγαίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι αυτός είναι η εναλλακτική.